Αγία Παρασκευή, μαστορικά κρυμμένη ανάμεσα στους λόφους, αυτή η πανέμορφη κωμόπολη, έδρα του Καποδεστριακού Δήμου Αγίας Παρασκευής, ουσιαστικά στο κέντρο της Λέσβου, στο 4ο χιλιόμετρο και δεξιά από τον βασικό οδικό άξονα του νησιού, Μυτιλίνης, Καλονής, Σιγρίου. Χωριό βασικά αγροτοκτηνοτροφικό, με 2,5 περίπου χιλιάδες κατοίκους και ιστορία με γραπτά μνημεία, τουλάχιστον 4 αιώνων. Εικάζεται ότι χτίστηκε πάνω στα ερείπια μικρής αρχαίας πολύχνης από την μετοίκηση για διάφορους λόγους των κατοίκων γειτονικών χωριών. Της Γέρνας που βρισκόταν νοτιότερα, αλλά ευάλωτες επιρατικές επιδρομές από τον κοντινό κόλπο της Καλονής και του Αγίου Δημητρίου, χωριού στα βορειοανατολικά της σημερινής Αγίας Παρασκευής, που εγκατέλειψε την παλιά του θέση και συγχωνεύτηκε σταδιακά με την νεόχθιστη Κωμόπολη για λόγους αστιφιλίας. Η υψηλή οικονομική επιφάνεια μεγάλης μερίδας των κατοίκων, αποτέλεσμα βασικά της εκμετάλλευσης της τεράστιας αγροτικής περιφέρειας του χωριού με τους απέραντους ελαιώνες, αλλά και τη συμβολή των σεβαστών εμβασμάτων από τους ξενιτεμένους αγιαπαρασκευώτες σε Αμερική και Αφρική, είχε σαν αποτέλεσμα να είναι σήμερα η Αγία Παρασκευή διάσπαρτη με αρχοντικά νεοκλασικά ασύλληπτης ομορφιάς, χτισμένα τα περισσότερα στις αρχές του 20ου αιώνα. Όλα διατηρημένα σε άριστη κατάσταση, δηλώνοντας την βαθιά αίσθηση της ομορφιάς που έχουν οι κατοικοί της, χρησιμοποιούνται βασικά για κατοικίες. Σε συνδυασμό με τα αρχοντικά σπίτια, δεκάδες είναι και τα πανέμορφα χτισμένα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν για μαγαζιά, εργαστήρια ή καφενεία. Μουσική
από πελεκητή πέτρα της ευρύτερης περιοχής με περίτεχνα σχέδια, δείγματα της αξιοσύνης των ντόπιων μαστόρων της εποχής, τα συναντά κανείς κατά μήκος όλων των κλάδων της αγοράς, αλλά και στους απόμακρους δρόμους στις γειτονιές του χωριού. Δυστυχώς όμως, αρκετά από αυτά με σφαλιστά τα πορτοπαράθυρά τους. Επιβλητική η μεγάλη εκκλησία του χωριού στο όνομα των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Χτισμένη το 1856 στη θέση παλαιότερου ναού, στο κέντρο της Κωμόπολης, με την σόφρονα σκέψη, όλοι οι κάτοικοι σε μια ενορία να έχουν εύκολη πρόσβαση στον βασικό τόπο της λατρείας. Φτιαγμένη ολοκληρωτικά από κόκκινη πελεκητή πέτρα που μετέφεραν αφιλοκερδώς οι κάτοικοι της εποχής, με πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο, αποτελεί ένα από τα πολλά στολίδια του χωριού. Τρία τα παρεκκλήσια στα όρια του χωριού. Στις παρυφές του λόφου προφήτη Λία, το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, λαξεμένο μέσα σε βράχο, αρχαιότατο λατρευτικό κέντρο της περιοχής, αλλά και ασκητήριο.